Λοιπόν, τα λαδάδικα ήταν ένα τραγούδι που το είχα γράψει. Είχε αρκετά χρόνια που το είχα γράψει. Τα λαδάδικα, βασικά, γίνονται επιτυχίες στα τραγούδια που είναι αληθινά τραγούδια. Λοιπόν, τα λαδάδικα όταν ήμουν νεαρός, όταν ήμουν πολύ μικρός, μου είχαν γεμίσει έτσι ένα συνέστημα περίεργο. Μου έκανε εντύπωση τι γίνεται εκεί που πάνε οι άντρες και τι κάνουν οι άντρες που πάνε εκεί. Και ξέφευγα από το σπίτι μου από την Άνω Πόλη, πήγαινα δειλά-δειλά, έβλεπα τι γινόταν μέσα, άκουγα φωνές, άκουγα γέλια, άκουγα βήματα έτσι γρήγορα που φεύγαν από τα σπίτια που πηγαίνανε και στα γύριζα τροχάδι στο σπίτι μου. Όλα αυτά μου δημιούργησαν μια ιστορία ότι αυτός ο χώρος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και φαίνεται ότι αυτά μένουν μέσα μας. Λοιπόν, και όταν μεγάλωσα, μου βγήκε αυτό το τραγούδι. Ναι. Στο τέλος, γιατί αλλάξατε, όχι αλλάξατε, υπάρχουν κάποιοι στίχοι, όπως το έλεγε ο Μητροπάνος στις συναυλίες, που δεν μπήκαν στην αρχική έκδοση. Ναι. Εγώ το είχα κάνει λίγο πιο τολμηρό το τραγούδι. Mm-hmm. Το τραγούδι ήταν βασικά να τραγουδηθεί από δύο άτομα. Από τον πελάτη το σπιτιό και από την κοπέλα που ήταν στο σπίτι. Λοιπόν, ο πελάτης έλεγε τόσα δίνω πόσα θες και στο τέλος η κοπέλα έλεγε τόσα παίρνω και ό,τι θες, στην τιμή περιλαμβάνεται ο καφές. Και αυτό βέβαια η εταιρεία βρήκε ότι ήταν λίγο τολμηρό και από την άλλη είπε ότι αν έμπαινε έτσι στο τραγούδι, θα έπρεπε να υπάρχει πάντα μία κοπέλα να συνοδεύει τον Μητροπάνο. Στις συναυλίες, Στις συναυλίες, οπότε το κόψανε. Αλλά επειδή ο Δημήτρης αγάπησε πολύ αυτό το στίχο, δεν άφησε συναυλία για συναυλία που να μην το λέει. Έτσι θα τα ακούσουμε. Τιμή περιλαμβάνει το καφές. Έτσι θα τα ακούσουμε και εμείς από την τελευταία συναυλία του Δημήτρη Μητροπάνου στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 2009. Λαδάδικα που να αυτό που θες, πόσα περνά και ό,τι θες, στην τιμή περιλαμβάνε το καφές, πόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα που να αυτό που θες, πόσα περνά και ό,τι θες, στην τιμή περιλαμβάνε. Μου έλεγες πριν από λίγο καιρό ότι έχει ανακύψει ένα σοβαρό θέμα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Σ' αφήνω να τα πεις τα υπόλοιπα. Ναι, μου συνέβη κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν μπορώ δηλαδή να πιστέψω ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Ένας δημοσιογράφος Κύπριος, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, στην εφημερίδα της Κύπρου Λεμεσός, στην ηλεκτρονική της σελίδα, παρουσίασε μία συνέντευξη με έναν κύριο, το λέω και κύριο και πολύ του είναι βέβαια, ο οποίος παρουσιάστηκε σαν αδελφός μου και εξήγησε με εντελώς άσχημο, με χυδαίο τρόπο, ότι εγώ και αυτός πήγαμε στα λαδάδικα και κάναμε ό,τι κάναμε, εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα μέσα και έλεγε τελείως ψέματα, διάφορα πράγματα τα οποία δεν με τιμούν, φυσικά δεν τιμούν και αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δημόσια και την υπόθεση θα την αναλάβει βέβαια, την έχουν αναλάβει οι δικηγόροι, ότι δεν είχα ποτέ αδελφό, επομένως όλα είναι ψεύδι. Και απορώ πως ένας δημοσιογράφος είδε κάποιον άσχετο, κάποιον άγνωστο, ο οποίος έτυχε να έχει το δικό μου επίθετο και τον πίστεψε ότι είναι αδελφός μου. Απορώ. Εσύ έχεις έρθει σε επικοινωνία με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο? Ναι, έχω έρθει σε επικοινωνία και προσπαθώ να τον πείσω ότι πρέπει να κάνει μια διάψευση. Και ακόμη διάψευση δεν έχω δει. Θα δω πώς θα προχωρήσω. Θα επισκεφτώ το αστυνομικό τμήμα, το ηλεκτρονικό έγκλημα και θα προχωρήσω.
Έχει δημοσιευθεί διαδικτυακά δηλαδή αυτή η ιστορία. Διαδικτυακά, ναι. Βγήκε δηλαδή κάποιος και για να το συνδέσω με το επόμενο τραγούδι, το οποίο μας το έχουν ζητήσει, βγήκε κάποιος και είπε ένα μεγάλο ψέμα που σαν Βαρδάρης σήκωσε θυμούς. Ακριβώς. Ένα ψέμα σαν Βαρδάρης σήκωσε θυμούς. Έχα τώρα να φερνάρεις λύπες και καημούς. Ένα ψέμα για τα αστέρια πιάσαμε πηθό κι όπως ήταν μες στη νύχτα έτσι θα χαθώ, θα χαθώ. Αυτό ήταν το ψέμα του Χρήστου Νικολόπουλου με τον Γιώργο Νταλάρα και την Κλικερία στις δεύτερες φωνές από το δίσκο «Καλός τους» τα 1994. Ήθελες να μου πεις κάτι ακόμα σχετικά με την ιστορία που λέγαμε προηγουμένως για αυτή την απάτη, ας πούμε, γιατί περί απάτης πρόκειται. Πώς γίνεται ένας δημοσιογράφος να βρίσκει, από ό,τι μου είπε δηλαδή ο ίδιος, βρήκε αυτόν τον τύπο σε ένα πάρκινγκ, ήταν φύλακα σε ένας πάρκινγκ στην Λεμεσό. Και έμαθε ότι το λένε γράψα. Mm-hmm. Και του λέει το γράψα, τι τον έχεις. Άλλη αδερφός μου. Και άρχισε να του λέει το παραμύθι. Ότι μαζί πήγαμε στα Λαδάδικα και γράψαμε τα Λαδάδικα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Ο δημοσιογράφος να μην ελέγχει από ποιον παίρνει συνέντευξη. Η μυθομανία δηλαδή βασιλεύει. Πιστεύω ότι αφού έχουν επιληφθεί οι δικηγόροι και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και η εκπομπή βεβαίως θα ανέβει στο διαδίκτυο, πιστεύω να υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο μέλλον. Μια διάψευση. Έτσι φαντάζομαι, γιατί με έχει κουράσει, με έχει στεναχωρέσει πολύ αυτή η ιστορία.